Αυξημένο κατά 130 εκατομμύρια ευρώ είναι το πακέτο που λαμβάνει η Κρήτη από τη νέα προγραμματική περίοδο μέχρι και το 2027. Κατά την σημερινή Τρίτη, στην συνεδρίασή της Επιτροπής Παρακολούθησης έγινε αξιολόγηση του προγράμματος και παρουσιάστηκαν έργα στρατηγικής σημασίας για το νησί. Αυτό το οποίο φιλοδοξούμε είναι να ολοκληρωθούν έργα τα οποία είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη της Κρήτης, αλλά παράλληλα όμως δεν στεκόμαστε στο περιφερειακό πρόγραμμα. Διεκδικούμε πόρους από τα τομεακά προγράμματα των Υπουργείων και από άλλες πηγές χρηματοδότησης όπως το Ταμείο Ανάκαμψης και από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης. Υποδομές διαχείρισης στερεών αποβλήτων δρομολογήθηκαν και ολοκληρώθηκαν από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο, όπως οι μονάδες βιολογικού καθαρισμού σε Πλακιά και Παλαιόχωρα, ενώ μέχρι το τέλος του χρόνου αναμένεται να ολοκληρωθεί και της Γεωργιούπολης. Τα επόμενα χρόνια το πρόγραμμα προβλέπει να καλύψει υποδομές ψηφιακής και πράσινης μετάβασης, έργα ίδρευσης αλλά και υποστήριξης κοινωνικών δομών. Περιμένουμε καταρχήν 564 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα έρθουν στην Κρήτη για να χρηματοδοτήσουν σημαντικές δράσεις που έχουν να κάνουν με την αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργεί η κλιματική αλλαγή, με θέματα κοινωνικής συνοχής και κοινωνικής ανασυγκρότησης, βελτίωσης της ποιότητας των κατοίκων. Το πρόγραμμα Κρήτη 2021-2027 περιλαμβάνει ακόμα δράσεις για τη μείωση διακινδύνευσης από φυσικές καταστροφές. Ο καθηγητής διαχείρισης καταστροφών και πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας Ευθύμης Λέκας πρόκειται να καταθέσει έναν οδικό χάρτη σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Να συμβάλλει στη μείωση της διακινδύνευσης όχι μόνο από σεισμούς αλλά και από πλημμυρικά φαινόμενα, από φαινόμενα κατολιστήσεων, από φαινόμενα εκδήλωσης γεωδυναμικών κυμάτων βαρύτητας, δηλαδή τσουνάμι, και από όλα τα φαινόμενα αυτά τα οποία μπορούν να εκδηλωθούν στην Κρήτη. Οι αρχές της Κρήτης φιλοδοξούν να εντάξουν στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα κρίσιμα έργα για το νησί, που μεταξύ άλλων αφορούν και στο οδικό δίκτυο. Βέβαια, έχουμε πολύ χρόνο να τρέξουμε και να προωθήσουμε αυτά που χρειάζονται ώστε να δούμε τα έργα να ολοκληρώνονται. Είναι πολύ ευτυχές το γεγονός ότι υπάρχουν πολλά έργα τα οποία προχωρούν για την Κρήτη. Από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο δεν χάθηκε ούτε ευρώ σύμφωνα με την Περιφερειακή Αρχή και σήμερα στην τρίτη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης εκφράστηκε η εκτίμηση πως η μέχρι στιγμής πορεία του προγράμματος Κρήτη 2021-2027 είναι ενθαρρυντική.